उषा बेटी भी आएगी क्या? नहीं, वो तो लखनऊ गई है अपनी ननिहाल। मैंने सोचा कुछ दिन हंस खेलाए। डॉक्टर, आप परेशान नजर आते हैं, कोई सीरियस केस आ गया क्या? जी नहीं तो, वो कन्वर साहब, मैं जरा इसी रिपोर्ट के बारे में सोच रहा था। क्यों डॉक्टर? वो बात यूं है, कई केसेस में दिमाग के ऑपरेशन के बाद भी ये ट्यूमर जड़ से नहीं जाता, दोबारा उभर आता है। उषा के केस में भी मुझे यही डर था, ऑपरेशन कामयाब है, लेकिन नहीं, ट्यूमर जड़ से नहीं गया। तो क्या डॉक्टर, दूसरा ऑपरेशन? नहीं कर्नल साहब, दूसरा ऑपरेशन भी मुमकिन नहीं। तो कर्नल साहब, मैं सब डॉक्टर्स की राय ले चुका, मेडिकल साइंस के पास आज तक इसका कोई इलाज नहीं। यहारा लिपोन, πολύ κούραση ρε φίλε, πολύ κούραση, πολύ μπέρδεμα. Αλλάζουν πολλά πράγματα στο χώρο μας και είναι παζλ, είναι παζλ. Γίνεται, επικρατεί ένας πανικός βασικά στο χώρο του WordPress και ξέρεις, αν θες να συνεχίσεις να υπάρχεις, πρέπει να κάνεις κινήσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, αλλά ναι, είναι και λίγο δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Anyway, λοιπόν, σήμερα ήθελα να μιλήσουμε για ένα θεματάκι το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε πρόβλημα κάποια στιγμή και έπρεπε να το λύσω. Έπρεπε να το αντιμετωπίσω, ρε παιδί μου, όσο περισσότερο μπορούσα. Και αυτό έχει να κάνει με την αναβλητικότητα. Βασικά, γενικά, ρε παιδί μου, στο χώρο μας, όσοι γουστάρουμε αυτό που κάνουμε, πώς να το πω, δεν θεωρούμε ότι κάνουμε, ότι δουλεύουμε, όταν γράφουμε κώδικα, όταν σχεδιάζουμε, γενικά όταν ασχολούμαστε με το κυρίως πιάτο ενός project, έτσι. Δηλαδή όλα αυτά είναι τόσο ενδιαφέροντα και χάνεσαι, πραγματικά εγώ χάνομαι, ξεχνιέμαι τι μέρα είναι, τι ώρα είναι. Δηλαδή όταν δουλεύω πάνω σε... Όταν έρχεται η ώρα να δουλέψω ένα καινούριο θύμα, ας πούμε, ή να βελτιώσω ένα παλιό, ή να... Όταν ασχολούμαι τέλος πάντων με τεχνολογίες, όταν τα tasks μου έχουν να κάνουν με τεχνολογίες, χάνομαι. Και αυτό γιατί μου αρέσει πολύ. Το θέμα είναι ότι στην καθημερινότητά μου και μάλλον στην καθημερινότητα του καθενός, έτσι, δηλαδή της ελεύθερης επαγγελματίας, είτε δουλεύεις σε μια εταιρεία, είτε έχεις μια μικρή επιχείρηση, είτε έχεις μια μεγάλη επιχείρηση, σίγουρα υπάρχει μια λίστα από πράγματα που πρέπει να κάνεις μέσα στη μέρα σου. Και ενδέχεται πολλά από αυτά τα πράγματα να μην είναι ευχάριστα, δηλαδή να είναι βαρετά tasks. Και δυστυχώς αυτά τα βαρετά tasks πολλές φορές τα αφήνουμε πίσω και πίσω και πίσω και πίσω. Αυτό όμως δημιουργεί πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις. Εγώ δεν θα σου πω σε αυτό το βίντεο πώς θα το αντιμετωπίσεις, θα σου πω τι κάνω εγώ, ρε παιδί μου, ώστε να το κάνω όλο αυτό όσο πιο βιώσιμο γίνεται, γιατί πραγματικά πλέον, ενώ στην αρχή όταν ξεκίνησα, ας πούμε, το CS Igniter ήταν πολύ design, πάρα πολύ design και λιγότερο άλλα πράγματα, πλέον είναι πολύ λίγο design και πολύ από τα άλλα πράγματα, βαρετά πράγματα. Ένας από τους λόγους που εγώ προσωπικά έστησα το CS Igniter είναι γιατί ήθελα να κάνω ακριβώς αυτό που γουστάρω. Αλλά έλα που έφτασα πλέον να μην κάνω αυτό που γουστάρω. Σχεδόν καθόλου. Για εβδομάδες, για μήνες μερικές φορές. Αλλά πηγαίνει καλά. Οπότε το να πω ότι, ναι, δεν κάνω αυτό που θέλω, οπότε ας κάνω κάτι άλλο, θα ήταν χαζό, έτσι. Και πλέον υπάρχουν και κάποιες εξαρτήσεις. Δηλαδή δεν είμαι μόνος μου. Είμαστε μια μικρή ομάδα. Οπότε, άκου τι γίνεται τώρα. Γενικά, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι αναβάλουμε πράγματα, έτσι. Και συγκεκριμένα, το ξαναλέω, πράγματα που δεν μας αρέσουν να κάνουμε. Δηλαδή, όταν γουστάρουμε να κάνουμε κάτι, το κάνουμε με μανία και πριν την ώρα του. Δηλαδή, σκέψου πόσες φορές έχεις βρεθεί στη θέση που ξυπνάς το πρωί και λες θα τα μασείς όλα σήμερα, ρε, θα τα σκείς όλα. Και μέχρι το βράδυ, φτάνει το βράδυ, ας πούμε, το απόγευμα, τη ώρα σχολάς και καταλήγεις το ότι δεν έκανες και τίποτα. Χάζεψες λίγο στο YouTube, στο Facebook, από εδώ, από εκεί, παραπέρα, μίλησες, δηλαδή έκανες τα πάντα ώστε να μην ασχοληθείς με τα tasks που είχες εκείνη τη μέρα. So, τι κάνω εγώ? Σου λέω, είναι πολύ
Εξειδικευμένο δεν είναι, απλά είναι ρε παιδί μου κομμένο και ραμμένο πάνω στις δικές μου τις ανάγκες. Απλά θα το μοιραστώ μαζί σου, μήπως και σε βοηθήσει και σένα. Καταρχάς, είμαι υπεύθυνος γενικά για το CSS Igniter, έτσι. Οπότε είμαι υπεύθυνος και για το roadmap αυτού του project. Πού πάει αυτό το πράγμα, ρε, πού πάμε, ρε. Οπότε εδώ και λίγα χρόνια αυτό που κάνω είναι το εξής. Καταρχάς, κάθε χρόνο πλέον ορίζω έναν στόχο. Ένα στόχο για το project. Δηλαδή, πού θα ήθελα να είμαι τοποθετημένο σαν πάροχος theme στην αγορά. Πού θα ήθελα να είμαι. Και όταν λέω τοποθετημένο, εννοώ πού θέλω να βρίσκομαι στην αγορά. Θέλω να προσεγγίσω ένα νέο group πελατών. Θέλω να αυξήσω τους πελάτες από το group που στοχεύω. Πού ακριβώς πρέπει να τοποθετηθώ ώστε να με δούνε αυτοί οι νέοι πιθανοί πελάτες. Για να το πετύχω λοιπόν αυτό το στόχο, βγάζω μια σειρά από πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μια σειρά από πολύ χοντρικά tasks. Αφού φτιάξω αυτή τη λίστα, η οποία είναι, σου λέω, χοντροκομμένη, ρε παιδί μου, πολύ γενική, είναι πολύ γενική, δεν είναι συγκεκριμένη, τις πάω σε μήνες. Έτσι, ξέρω πόσα άτομα έχει η ομάδα μου, ξέρω μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε πλέον, τα έχουμε ψηλομετρημένα, ξέρω πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε κάθε μήνα. Οπότε κάθομαι αυτή τη λίστα και τις πάω, αυτά τα χοντρικά tasks, τα σπάω σε μηνιαία tasks. Αφού κάνω και αυτό το δεύτερο διαχωρισμό, μετά κάθομαι και κάνω άλλο ένα τρίτο ξεσκαρτάρισμα, όπου αυτά τα tasks τα σπάω σε εβδομάδες. Δηλαδή λέω, ρε παιδί μου, ότι βγήκανε 10 δουλειές, 10 ενέργειες που πρέπει να γίνουν φέτος, η πρώτη και η δεύτερη θα γίνει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Και μετά κάθομαι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και το σπάω σε εβδομαδιαία tasks. Και για μένα και για τους υπόλοιπους στην ομάδα. Οπότε έτσι, χοντρικά, έχω μια πολύ καλή εικόνα με το τι πρόκειται να ασχοληθώ για μια ολόκληρη χρονιά. Πράγματα αλλάζουν, ειδικά στον κλάδο μας. Δηλαδή, υπάρχουν περίοδοι που πέφτω τελείως έξω, ρε παιδί μου, και πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι τελείως διαφορετικό. Πλέον, επειδή το έχουμε περάσει και αυτό αρκετό, αυτές τις εκπλήξεις, το υπολογίζω στον χρόνο μου. Οπότε, ναι, από κάτι πολύ χοντρικό καταλήγω σε κάτι πολύ αρκετά συγκεκριμένο και μετά τις εβδομάδες τα tasks, ρε παιδί μου, κάθομαι και βγάζω ημερήσιες λίστες. Και προχωράω. Βλέπω πώς πάμε και αναλόγως κάνω και τα κατάλληλα adjustments στο πρόγραμμα. Προσπαθώ βέβαια να είμαι, ξέρω εγώ, όσο πιο κοντά μπορώ, ώστε να πετύχω το γενικότερό μου στόχο. Τώρα, αφού βγάλω, ας πούμε, tasks και για μένα και για τους υπόλοιπους, εγώ προφανώς ασχολούμαι με τα δικά μου τα tasks, έτσι. Εκεί πέρα τώρα τα χωρίζω σε δύο πολύ χοντρικές κατηγορίες. Είναι τα ορφανά tasks, έτσι τα έχω βαφτίσει, και τα εξαρτημένα tasks. Τι είναι τα ορφανά tasks? Ορφανά tasks είναι πράγματα που αν γίνουν, δεν γίνουν, δεν επηρεάζουν κανέναν άλλον στην ομάδα. Έτσι, είναι πράγματα που πρέπει να κάνω εγώ. Δηλαδή δεν είναι task που πρέπει να κάνω εγώ κάτι ώστε να το πάρει κάποιος άλλος και να το συνεχίσει. Είτε τα κάνω είτε όχι, δεν επηρεάζουν κανένα. Δεν είναι πολλά αυτά, αλλά είναι θέματα που πρέπει να διευθετηθούν. Και τα εξαρτημένα tasks. Τα εξαρτημένα tasks είναι ενέργειες οι οποίες πρέπει να κάνω εγώ ώστε να μπορέσει κάποιο άλλο μέλος της ομάδας να συνεχίσει πάνω σε αυτό, ώστε να συνεχίσει μετά κάποιος άλλος και πάει λέγοντας. Με τα ορφανά tasks μπορεί και να μαλακιστώ λίγο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, ενώ τα βάζω, ξέρω εγώ, και λέω ότι Δευτέρα πρέπει να γίνουν αυτά και να γίνουν κάποια την Τρίτη, δεν τρέχει τίποτα. Με τα εξαρτημένα δεν παίζω. Με τα εξαρτημένα δεν παίζω γιατί επηρεάζω και άλλους στην ομάδα μου. Οι οποίοι, ενώ τους έχω πει ότι ξέρεις τι, θα ασχοληθείς με αυτό, με αυτό και με αυτό, ξαφνικά τους αλλάζω το πρόγραμμά τους. Και αυτό δεν είναι ωραίο να το κάνεις. Δηλαδή, και ο άλλος βάζει το πρόγραμμα, βάζει τον εαυτό του σε μια κατάσταση. Χοντρικά, αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθώ με αυτά. Το να τον πηγαίνεις κάπου αλλού τελείως ή να τον πηγαίνεις πίσω, τον τζακίζεις, έτσι. Είναι φυσιολογικό αυτό. Οπότε, ναι, τα σπάω σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Τώρα, το πώς διαχειρίζομαι τα tasks. Κάθε μέρα, θα μου βάλω ένα λουκουμάκι. Επίσης είναι δικός μου τίτλος αυτό. Ένα λουκουμάκι είναι ένα task που θα κάνω με χαρά. Και μάλλον θα έχει να κάνει με design. Είτε είναι έρευνα, είτε είναι πραγματικά να σχεδιάσω κάτι. Είναι κάτι, ρε παιδί μου, από αυτό που μου αρέσει να κάνω πραγματικά. Οπότε αυτό σπάει λίγο τη ρουτίνα. Σπάει λίγο το. Γιατί πραγματικά πλέον υπάρχουν ολόκληρα 15ήμερα που μπορεί να κάνω μόνο στρατηγική, μόνο συζητήσεις με ανταγωνιστές, μόνο έρευνα στην αγορά. Πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι τεχνικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι κάτι άλλο. Είναι, πώς να σου το πω, δεν είναι για μένα αυτό που φανταζόμουν ότι θα ήθελα να κάνω. Έχω designer. Οπότε είναι πάντα κάθε μέρα θα μου βάλω ένα τέτοιο task. Τώρα, για να βγάλω τη μέρα πέρα, πλέον το κάνω στο μυαλό μου. Δεν χρησιμοποιώ κάποιο software, αλλά χρησιμοποιούσα για πολλά χρόνια. Χρησιμοποιούσα έναν timer, έτσι. Όπου χώριζα και χρησιμοποιούσα αυτό το συστηματάκι, το Pomodoro. Το οποίο Pomodoro, ρε παιδί μου, λέει ότι δουλεύεις 30 λεπτά, σταματάς
5 λεπτά. Τα διαστήματα τα ορίζεις εσύ. Υπάρχει ένα άρθρο, το βάλω κάτω, το οποίο ορίζει έναν κανόνα, αλλά πάνω κάτω εσύ ορίζεις τι γίνεται. Πλέον αυτό το πράγμα το έκανα τόσο πολύ ώστε να γίνει η δεύτερη φύση μου, πλέον δεν χρειάζομαι timer. Δηλαδή πραγματικά χωρίζω τα tasks μου σε μισά ώρα, κάνω διαλύματα των 5 λεπτών και συνεχίζω. Λοιπόν, αυτό το συστηματάκι τώρα, εκτός από το ότι μου δίνει μία αίσθηση πρόοδου μέσα στην ημέρα, με κρατάει και συγκεντρωμένο, ρε παιδί. Και σε μικρά διαστήματα, δηλαδή μισή ώρα είναι μικρό διάστημα σκηνικά. Οπότε, πώς να σου το πω, ακόμα και αν ένα task μου παίρνει 2 ώρες, αυτά τα μικρά διαλύματα που κάνω με βοηθάνε στο να το κάνω, να το σπάσω μες στο μυαλό μου ένα task. Το κάνει ευκολότερο, το κάνει μικρότερα tasks. Οπότε ξέρω τώρα πια, σου λέω, επειδή το χρησιμοποίησα αρκετά χρόνια αυτό το πράγμα, ότι ναι, έχω να κάνω αυτό, θα μου πάρει 1-2 ώρα, θα το σπάσω σε 4-5 ώρα και όλα καλά. Θα κάνω και τα διαλυματάκια μου στη μέση να μαλακιστώ λίγο από εδώ και από εκεί. Δηλαδή αυτό που θα έκανα πριν, το να μπω ας πούμε στο Facebook να δω τι παίζει και να τρολάρω και δεν ξέρω εγώ τι, τώρα το κάνω και με πρόγραμμα. Δηλαδή ξέρω ότι στο μισάωρο μπορώ να ανοίξω ένα browser και να δω τι, που είναι η συζήτηση που έχει μείνει. Οπότε πάει και η δουλειά μπροστά και εγώ, ρε παιδί μου, παίρνω ανάσες μέσα στη μέρα μου. Και ειδικά όταν είναι βαρετά τα tasks, δηλαδή όταν έχω ασχοληθώ με νομικά, με λογιστικά, με δεν ξέρω εγώ τι, πράγματα τα οποία, δηλαδή, σκότωσέ με καλύτερα, ρε παιδί μου. Ξέρω ότι σε μισή ώρα θα έχω τελειώσει. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που κάνω είναι να βάζω τα πολύ πολύ, πώς να σου το πω, να βάζω τα tasks που έχουν μεγάλη προτεραιότητα νωρίς το πρωί. Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, το μυαλό μου λειτουργεί καλύτερα το πρωί. Δηλαδή, με το που φτιάξω ένα καφέ και είναι καθαρό προφανώς το κεφάλι μου, το να ασχοληθώ με προτεραιότητες, με θέματα που πρέπει να δω και να τα βγάλω από τη μέση, καμιά φορά ενώ λέω μα τώρα και αυτά και μέχρι να το κάνω, επειδή δεν έχω ξυπνήσει ακόμα καλά, δηλαδή ακόμα πίνω καφέ, το έχω βγάλει, έχω τελειώσει. Πώς να σου πω, η επιβράβευση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Λέω, πότε το έκανα εγώ αυτό? Το έκανα τώρα, τέλειωσα. Μορ, μπράβο. Πάει γι' αυτό. Άρα ναι, κάπως έτσι το αντιμετωπίζω. Τώρα, αυτό το θέμα της αναβλητικότητας είναι σοβαρό, έτσι. Δηλαδή, στη δική μου περίπτωση κάποια στιγμή χρειάστηκε να το ψάξω βαθύτερα. Και διαπίστωσα τέλος πάντων με τη βοήθεια ενός ειδικού ότι δεν είναι απλά τεμπελιά. Υπήρχαν κάποια άλλα θεματάκια που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Οπότε σκέψου το και αυτό. Δηλαδή, αν γίνεται συστηματικά, αν το κάνεις συστηματικά για όλα τα πράγματα στη ζωή σου, ρε παιδί μου, μπορεί και να μην είναι μόνο τεμπελιά. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Το οποίο υπάρχουν ειδικοί έξω, να πας, να συζητήσεις, να το ψάξεις και να δεις. Δεν χρειάζεται, δεν σημαίνει ότι είσαι τρελός ή ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό. Μπορεί να υπάρχει απλά κάτι άλλο που συμβαίνει στη ζωή σου και σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Και εντάξει, αν είσαι μόνος σου, δηλαδή αν όλο αυτό τώρα το είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, ας πούμε, τρέχεις ένα one man show, ρε παιδί μου, μπορεί να μην έχει και τόσο, να μην σου δημιουργεί τόσο μεγάλα προβλήματα στη ζωή σου. Αλλά αν τρέχεις μια ομάδα, να ξέρεις ότι δημιουργείς προβλήματα και σε άλλους και αυτό δεν είναι ωραίο. Οπότε ναι, δες το και αυτό, χωρίς σου λέω να φτάσει στο άλλο άκρο. Ψάξ' το λίγο να δεις. Γενικότερα, μήπως και στην προσωπική σου ζωή είσαι αναβλητικός. Εγώ ήμουν αναβλητικός. Γενικώς ήμουν αναβλητικός. Αλλά σου λέω, το εντόπισα, το είδα, το τοποθέτησα και τώρα είναι όλα πολύ καλύτερα. Και τώρα σου λέω, υπάρχουν μέρες που ξυπνάω το πρωί και ενώ είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα, ρε παιδί μου, και έχω και σοβαρές δουλειές να κάνω, βαράω μια πιστολιά και αντιγιά. Αλλά εντάξει. Αυτό να σου πω πως το έχω λύσει. Σε αυτό που σου είπα πριν με τα tasks, πλέον κάθε 2 εβδομάδες, μία μέρα, την αφήνω καινή, δεν βάζω τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή δεν είναι ρεπό, πρέπει να είμαι εκεί. Αλλά δεν μου βάζω tasks. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Αυτό μου δίνει μια απίστευτη αίσθηση ελευθερίας, ρε παιδί μου. Ότι σήμερα, εντάξει, δεν μπορώ να πάω για μπάνιο, δεν μπορώ να βγω να σβαρνιστώ και να πιω την καφεδάρα μου, αλλά μπορώ να κάνω ό,τι μου κατέβει στο μυαλό. Και είναι πραγματικά, και είναι τρομερό το πώς δουλεύει σε μένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι μέρες που κάνω catch-up με τον ανταγωνισμό, κάνω τον κατάσκοπο στον ανταγωνισμό, πιάνω διάφορες συζητήσεις που έχουν γίνει για το που πάει η αγορά. Ωραία πράγματα που έτσι και αλλιώς τα κάνω αυτά, αλλά εκείνη τη μέρα δεν με πιέζει κανένας. Δεν με πιέζει κανένας, οπότε το κάνω πολύ χαλαρά. Και μαλακίζομαι κιόλας παράλληλα. Έτσι δηλαδή κατάφερα να το συγχρονίσω όλο αυτό και να το διώξω από πάνω με αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτό το. Όχι, μωρέ, τώρα να. Και πρέπει τώρα να ασχοληθούμε. Ναι, εντάξει, θα το δω αύριο, θα το δω αύριο, ναι. Που δεν ξέρω αν έχεις πάρει το μάτι σου κάπου, κυκλοφορεί ένα γνωμικό, ρε παιδί μου, που λέει ότι το αύριο είναι μια μαγική χώρα όπου ζει το 98% των πραγμάτων που έχουμε να κάνουμε.
Και ισχύει αυτό. Δηλαδή, όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με κάτι που εντάξει, δεν σ' αρέσει να το κάνεις, το μεταθέτεις. Το πας παραπίσω. Εδώ, σε αυτό που σου είπα πριν, ότι μπορεί να είναι να υποβώσεις και κάτι άλλο, να ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση να έχεις κάποιο φόβο με την απόρριψη, με το αν θα το κάνεις σωστά. Γι' αυτό σου λέω. Αν αυτό το πράγμα γίνεται συστηματικά και σε πάει πίσω και σου δημιουργεί πρόβλημα στη ζωή σου, ψάξε το και λίγο παραπάνω. Αυτά γενικώς. Τώρα, αν θες, ας πούμε, να δεις πρακτικές εφαρμογές της αναβλητικότητας σε μικρή κλίμακα, δες διάφορες ομάδες που επιχειρούν και προσπαθούν να βγάλουν ένα product εκεί έξω. Επειδή οι περισσότεροι είναι καυλωμένοι, ρε παιδί μου, με τη δουλειά τους. Δηλαδή, λέω, άλλος είμαι developer, έγραψα ένα κομμάτι κώδικα που λύνει πραγματικά ένα πρόβλημα. Βγάζει στο μυαλό του, ας πούμε, τυχαία, έτσι. Βαράει μια πιστολιά και λέει ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει και άλλους. Πόσους θα μπορούσε να βοηθήσει, το έχεις μετρημένο, πόσο μεγάλη είναι αυτή η αγορά. Δεν κάθονται να ασχοληθούν με αυτά. Τους ενδιαφέρει ότι μπορούν, τους ενδιαφέρει το challenge, να το λύσουν. Και όταν έρχεται η στιγμή όλο αυτό το πράγμα να το κάνουν, να του δώσουν μια υπόσταση νομική, να γίνει τέλος πάντων μια εταιρεία, γιατί είναι προϊόν πια στο μυαλό τους. Βλέπεις ότι δεν προλαβαίνουν να κάνουν κιχ. Γιατί οι περισσότεροι δεν θέλουν καν, ρε παιδί μου, να ασχοληθούν με τα βαρετά κομμάτια ενός business. Γιατί ένα business δεν είναι μόνο κώδικας ή το dashboard που σχεδίασες. Αυτό είναι το fun part, ναι, είναι το product, είναι γαμό. Αλλά να ξέρεις ότι μάλλον θα είναι το 20% όλου του project, έτσι. Όλο το υπόλοιπο είναι άστα τι είναι. Δεν έχει να κάνει πάντως με το ευχάριστο κομμάτι του να γράφεις κώδικα και να γουστάρεις. Αυτά ήθελα να σου πω σήμερα, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Και τέλος, πριν κλείσω, κάνα 2-3 πραγματάκια που μπορεί να σε ενδιαφέρουν, γιατί επειδή αρχίσανε κάποιες ερωτήσεις, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη Λάρισα και έκανα μια παρουσίαση για μια τεχνολογία του WordPress. Την άλλη εβδομάδα, στις 2 Μαΐου, θα είμαι στην Τεχνόπολη, έχουμε ένα WordPress Meetup. Θα κάνω μια παρουσίαση για την εμπειρία μου ως τώρα σπάροχος team στο wordpress.com, όχι στο WordPress γενικό, στο wordpress.com, μια συνεργασία που ξεκίνησε πέρυσι. Οπότε αν σε ενδιαφέρει το WordPress, έχεις όρεξη και θες να γνωριστούμε κιόλας και είσαι και στην Αθήνα, θα αφήσω link στην περιγραφή, έλα να τα πούμε και από κοντά. Αυτά είχα να σου πω για σήμερα, εγώ τώρα πάω να μοντάρω αυτό το βίντεο, αλλά μάλλον δεν θα το μοντάρω σήμερα να πούμε, θα το αφήσω για αύριο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye!